Σολέ, Φρύλο Σολέ, Φρύλο Σολέ Απολλωνά. Φρύλο Σολέ, Φρύλο Σολέ, Φρύλο Σολέ, ολέ ολέ. Φρύλο Σολέ Απολλωνά. Πρωτάθλημα, πρωτάθλημα, η ώρα σήμανε παιδιά. Άναψε φως, νίκης πυρσός, σήμερα βάλτε γιορτινά. Πρώτη φορά, όλη θεριά, όλοι ας πούμε δυνατά. Τραγουδιστά, τραγουδιστά, όλοι ας πούμε δυνατά. Φρύλος ολέ, φρύλος ολέ, φρύλος ολέ Απολλωνά. Φρύλος ολέ, φρύλος ολέ, φρύλος ολέ, ολέ ολέ. Φρύλος ολέ Απολλωνά. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα Πεμουδαλίο Live Podcast. Μαζί σας και σήμερα, Κωνσταντίνος και Νεοκλής, ο Νεοκλής και ο Κωνσταντίνος. Γεια σου, Κότσο. Γεια σου, Νεοκλή. Να υπενθυμίσουμε στους φίλους που μας ακούν ότι μπορούν να συμμετέχουν στη συζήτηση μέσω του live στο Facebook και ότι και το σημερινό επεισόδιο θα ανέβει στα κανάλια μας στο YouTube και στο Spotify. Τέλος της κανονικής διάρκειας, έναν τέρπ με την ανόρθωση που τα είχε σχεδόν όλα, νομίζω, που έμεινε στην ισοπαλία στο 2-2 στο τέλος, που αφήνει την ομάδα μας πρώτη και στους συν 7 από το δεύτερο, ο οποίος νομίζω είναι η ΑΕΚ και το ΑΠΟΕΛ. Κότσο, πέμω αλλή. Είναι ανόρθωση, νομίζω, δεύτερη. Δεύτερο το ΑΠΟΕΛ, τρία ανόρθωση και μετά η ΑΕΚ. Νομίζω είναι ΑΕΚ, ΑΠΟΕΛ και μετά ανόρθωση. Είσαι σίγουρο. Νομίζω. Που λάλης. Δύο-δύο, όπως είπες, νεοκλούμε η ανόρθωση. Ένα απίστευτο παιχνίδι. Για μένα ήταν με διαφορά το καλύτερο παιχνίδι για φέτος το πρωτάθλημα. Ένα παιχνίδι που ξεκίνησε με τους καλύτερους γιονούς για την ομάδα μας, 2-0 μέχρι το 10 λεπτό. Μέχρι το 35 νομίζω είχαμε κυριαρχούσαμε μέσα στο κήπεδο, είμαστε τον καλύτερο αντίπαλο. Και αν είμαστε και λίγο πιο αποτελεσματικοί, μπορούσε το σκορ να ήταν ακόμα πιο μεγάλο. Που είχαμε ουσιαστικά να τέκαινε το παιχνίδι. Αλλά μετά εντάξει. Ευτύχησε ο αντίπαλος να σκοράρει στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου και νομίζω για μέ επάθαμε έναν blackout. Αλλάξαν τα δεδομένα. Αλλάξαν τα δεδομένα, ισοφάρισε η ανόρθωση. Κακά ψέματα είχε το λόγο μετά που το 2-2. Και εντάξει. Κράτησες και ο Γιωβάνοβιτς στο τέλος. Κράτησε μας ο Γιωβάνοβιτς στο τέλος. Συνεχίζουμε. Ας σου πω, τούτο το παιχνίδι με την ανόρθωση νομίζω πάνω κάτω ήταν και όμως που είδαμε και στο πρώτο γύρο, στο Παπαδόπουλο, στο 1-1. Ναι. Είδαμε έναν Απόλλωνα δύο πρόσωπο. Είδαμε έναν Απόλλωνα στο πρώτο ημίχρονο, στο Παπαδόπουλο, που σκόραρε νωρίς πάλι με τον Ταμπό. Αν είμαστε πιο αποτελεσματικοί, το σκόρ μπορεί να ήταν 0-2-0-3. Με τις ευκαιρίες του Ράντι, με τις ευκαιρίες που χάσαμε, ναι. Εν το έκαμες, μπήκε ο αντίπαλος για να στο δεύτερο ημίχρονο. Εσκόραρεν και στο τέλος με τον Τέλετιτς μπορούσε να πιάσει το παιχνίδι. Ναι. Όπως έγινε και χτες μπορούσε και ο Άρτα να βάλει ο πέναρτι. Εντάξει, νομίζω, συμφωνώ με τον τρόπο που τα είπες. Εν τέρπις, εμπέζουμε μόνοι μας. Και έχει ο αντίπαλος πιο έδωταν και αν δεν καταφέρεις να καθαρίσεις τα παιχνίδια. Στο τέλος μπορώ να πληρώσεις και μπορώ να πληρώσεις πολλά ακριβά. Και φάνηκε και στον πρώτο γύρο, όπως σωστά είπες, με την ανόρθωση. Φάνηκε και χτες, όπου είχαμε τις ευκαιρίες να κάνουμε το 2-0, 3 και 4-0 στο πρώτο ημίχρονο. Και στην ευκαιρία του Αλπάνη και στην προϋπόθεση που ήταν ο Πίτσα και πάσαρε δίπλα. Νομίζω ευκήκαμε 4 με 3, αν δεν κάνω λάθος. Υπερτερούσαμε αριθμητικά και δεν καταφέραμε να τελειώσουμε σωστά. Εντάξει, έτσι είναι το παιχνίδι, έτσι είναι το ντέρπι και έτσι είναι να πιένει που τα τώρα. Και στο τέλος, επειδή είναι ντέρπις με ομάδες που πάνω κάτω η δυναμικότητα τους είναι η ίδια, κρίνονται όλα στις λεπτομέρειες. Σε ένα χαμένο πέναρτι, σε ένα δοκάρι έξω, σε μια ευκαιρία που εμπαίνει,
ίσως σε ένα διαιτητικό λάθος, τούτα κρίνουν και θα κρίνουν, νομίζω, τα ντέρπι. Ειδικά τώρα με τα playoffs που εννοούν τον ντέρπι. Μα μόνο ντέρπι τώρα, νομίζω τα ψέματα τελειώνουν. Οι ομάδες θα παίξουν όλες μεταξύ τους 10 παιχνίδια, εντός και εκτός, και ο καλύτερος θα το πάρει. Τούτον πιστεύω. Εγώ είπα στο Τζοϊό Φεάρ ότι ναι, το πρώτο 35 λεπτό ο Απόλλωνας ήταν διαστημικός. Έδειξε γιατί είναι πρώτος, γιατί θεωρείται κατά πολύ ως το μεγάλο φαβορί. Αλλά μετά το 35, και επειδή τα παιχνίδια δεν τελειώνουν στο 35, αλλά στο 97-98 όπως χτες, η εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα δεν ήταν και καλύτερη. Και τούτο είναι κάτι το οποίο είδαμε και σε άλλα παιχνίδια, είπε στο παιχνίδι με ανόρθωση. Εγώ να πω και το παιχνίδι με την ΠΑΕΚ που πάλι δεν ήμασταν καλοί, εντάξει, σχεδόν σε όλη τη διάρκεια, αλλά πάλι προηγηθήκαμε και έλεγχαμε λίγο το παιχνίδι στην αρχή. Το παιχνίδι με την ΑΕΛ των πρώτων γύρων. Και κάποια άλλα παιχνίδια, για παράδειγμα, μετά πολύ με στη Λευκοσία που νιώθω ότι μπορούσαμε να διαχειριστούμε καλύτερα. Δηλαδή, προηγήσει 2-0 και κερδίσει. Μπορούσε να χάσει το παιχνίδι στο τέλο, να πει, όχι στον Αντώνη Παπαδόπουλο. Μια γλυκό πικρή γεύση. Εξαρτάται πώ το βλέπει κάποιο. Εμεί ο άδειο, εμεί ο γεμάτο το ποτήρι. Όμω που την άλλη είναι επειδή κάποια πράγματα είναι καλό να λέγονται για να βελτιωνούμαστε, και γιατί υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωση, νομίζω στο θέμα διαχείριση πρέπει να μάθουμε να σκοτώνουμε τα παιχνίδια για όπου μπορούμε, για να μην δούμε στον αντίπαλο την ελπίδα. Μια ελπίδα η οποία, όπως λέει, στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου που μια σέντρα γίνεται γκολ. Οτιδήποτε, ρε φίλε. Αναζωπηρώνεται τις ελπίδες τους ακόμα περισσότερο. Και έχουν ποιότητα. Και αμέσως μπορεί να μην υπήρχαν καν στο γήπεδο που λέει ο λόγος. Δεν υπήρχαν τα πρώτα 35 λεπτά. Όπως δεν υπήρχε όμως εσύ στη συνέχεια. Ακριβώς. Για ακόμα 35 λεπτά μέχρι στο τέλος που έπιες να κινηθεί και χάσει την ευκαιρία με ως Ράντι. Ναι. Τούτη είναι η πραγματικότητα. Θεωρώ ότι μπορούν να διαχειριζόμαστε καλύτερα τα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, χτες, ας πούμε, βλέποντας ότι ανόρθωση. Εγώ περίμενα να σου πω, εγώ περίμενα να δω ποια ήταν η αντιμετώπιση του Άρτα. Γιατί ο Άρτα κατά πολλούς θεωρείται ο καλύτερος παίχτης στο πρόθλημα, ή που τους καλύτερους παίχτες στο πρόθλημα. Η ανόρθωση φημίζεται για την καλή της αριστερή πλευρά με Άντερσον Κορέα και Άμερου Άρτα. Ο ένας να συγκλίνει προς τα μέσα και ο άλλος να πιάνει τη γραμμή και να διά πάρα πολλές ασίστ τον τελευταίο καιρό. Ένα ανταποκριθήκαμε. Έπρεπε να έχουμε έναν πλάνο ή πιστεύω είχαμε ένα πλάνο το οποίο είναι ευκαιρία στο γήπεδο, στο πώς να περιορίσουμε τον Άρτα. Εν τον περιόρισα. Τούτη είναι η πραγματικότητα. Δημιούργησε μας πάρα πολλά προβλήματα. Αν όρθω σε πάτησε πάρα πολλές φορές περιοχή. Μετάς το... πλήστες φορές με τον Μάρτα. Μες πλήστες φορές παριστερά. Όμως κέρδισε και το πέναρτι που δεξιά με τον Αμπαρτσουμιάν στο τέλος. Μια ποιοτική ομάδα. Ήταν η ομάδα η οποία χτες ανεκέρδισε και έβαλε το πέναρτι ένας στους πέντε βαθμούς που κατώ σου ήταν να είναι συνδεκτική τρία σου. Και πρέπει να υπάρχει και πλάνο διαχείρισης παιχτών της άλλης ομάδας. Πώς τους περιορίζεις τα του της άλλης ομάδας. Και πώς εσύ διαχειρίζεσαι το υπέρ σου προβάδισμα. Δηλαδή, κερδίζω 2-0. Κάποιος να μπορούσε να πει ότι να μπορούσαμε, για παράδειγμα, ξέρω, να βάλεις ακόμα έναν παίχτη μες στο κέντρο, να φέρεις τον Ήλιεφ μες στο κέντρο, να ελέγξεις λίγο τον ρυθμό, να παγώσεις το παιχνίδι. Ή να βάλεις έναν παίχτη μαζί μου, μαύρη, αν πήχε για. Ναι, να φέρεις τον Πίτα δεξιά, να το πεις μαρκάρε, βοηθά την. Ναι, εδώ μπορεί να ο Πίτα, μπορεί να μπαίνει ο Βηγείο πιο γρήγορα. Πάρα πολλά πράγματα. Ή μπορεί να φέρεις τη γραμμή σου του pressing λίγο πιο πίσω, να φύγεις τον Αντωνιάδη και τον Αραγιούρη να φύγει ψηλά, να παίξεις την κόντρα. Έχει πράγματα τα οποία μπορούν να πούν. Εντάξει, είμαστε προπονητές. Αλλά και να που βλέπουμε, νομίζω είναι καλό να τα λέμε για να βελτιωνούμαστε, γιατί υπάρχουν και περιθώρια βελτίωσης. Και υπάρχει και ότι η ομάδα βλέπεις ότι μπορεί. Δηλαδή, χτες για παράδειγμα, είδαμε να επιστρέφει ο Νταμπό, ο Σράντι, ο Κατελάρης. Παίχτες είδαμε και στον Πάγκο που ήταν μετά από τραυματισμό, όπως ο Ντανιλός Πόγιαρης και ο Αλεσαμί. Και υπάρχουν όντως πολλά περιθώρια βελτίωσης και από τους παίχτες και από το προπονητικό team. Φυσικά, χωρίς να θέλουμε να μηδενίζουμε, είμαστε ευγνώμονες που είμαστε στο συν 7. Είμαστε η μοναδική και πρώτη ομάδα στην ιστορία των playoffs που μπαίνει με συν 7. Έχουμε τα φόντα να πιάσουμε το πρωτάθλημα. Πρέπει να μείνουμε κοντά για να στηρίξουμε την προσπάθεια. Όμως πριν άλλη κάποια πράγματα είναι καλά να λέγονται, για να μπορεί η ομάδα και να αντιλαμβάνεται ότι πρώτα απ' όλα, ναι, κάποια πράγματα πρέπει να σάσουμε τις λεπτομέρειες που πάμε πολλές φορές. Δηλαδή, ένα πρωτάθλημα κρίνεται στις λεπτομέρειες. Να ο πεις τώρα. Δεν μπορεί να το βάλει ο Αλπάνι να γίνει 3-0. Ναι, μπορεί. Βλέπεις, μια λεπτομέρεια. Μια λεπτομέρεια που μπορούσε να σκοτώσει το παιχνίδι. Μπράβο. Και πλέον μπορεί, μπορεί να μην κόψει ο πέναλτι στο τέλος ο Ιωβάνοβιτς. Ναι. Και να χάσεις. Τούτα λειτουργούν και από τις δύο πλευρές. Έτσι είναι. Εμείς βλέπουμε την ομάδα μας. Δεν μπορεί να πω γιατί ας πούμε το βάλει το πέναλτι ο Άρτα. Είναι κάτι που να συζητούν οι οπαδείς ανόρθωσης. Εμείς χάρηκαμε που το βάλε. Κόψε το Ιωβάνοβιτς. Εκράτησες. Πραγματικά εκράτησες. Και στην απόκρουση του Νοβότνη. Γενικά βλέπουμε τον Γιωβάνοβιτς φέτος, νομίζω ο πιο σταθερός του παίχτης της ομάδας. Ναι, σίγουρα. Εν τούτον που
δεν είναι μόνο ο Γιωβάνοβιτς, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι παίχτες κλειδιά, όπως για παράδειγμα ο Κολ, όπως για παράδειγμα ο Χαμάς, που τραβούν αρκετό κουμπί τα τελευταία παιχνίδια γιατί δεν είχαν ούτε και τις ανάλογες βοήθειες. Και βλέπεις τους, και το Κολ και το Χαμάς που τους είπες τώρα, ότι τελευταία παιχνίδια, εντάξει, θα μου πεις με μπάει, ο Κολ ήταν που τους διακριθέντες. Αλλά γενικά, δεν να σου πω τώρα. Χάσαν τη φρεσκάδα αν το έτσι. Ακριβώς. Είναι έχουν την φρεσκάδα που έχουν στάσει. Μα κοτσόλου κάποιος πέσεις 21 από τα 22 λεπτά. Είναι λογικό. Είναι πολλά λογικό. Είναι πολλά λογικό. Το ίδιο ισχύει και ο Χαμάς. Διότι ο Αλεσαμί πόσα παιχνίκια έπαιξε ένα αριστερό μπακ. Γενικά πόσα παιχνίκια. Ναι, όσα έπαιξε. Θέλω να σου πω ότι έπαιξε για παράδειγμα με το Απόλλη μες στη Λευκοσία σαν τρίτο στόπερ. Σαν τρίτο στόπερ νομίζω. Έπαιξε μες στο αρένα σαν κόφτης, εξτρέμ. Μπακ, έπαιξε παντού. Ναι, αλλά έπαιξε ο Χαμάς πάλι. Δηλαδή βλέπεις είναι ξεκουραστή ο Χαμάς. Βλέπεις τα πράγματα που σιγά σιγά να ξεκινήσουν να παίζουν και εκείνα το ρόλο τους. Όσο καλή παίχτε και να είναι, είδαμε το σε προηγούμενα χρόνια στα play-offs, όπως για παράδειγμα ο Ζωάο Πέδρο, που έπαιζε να σταμάτητα εκείνος να ήταν κοντά μας. Θέλουν ανάσες. Θέλουμε και άλλους παίχτες να μπουν. Δηλαδή θέλω τον Τζουμ, θέλω τον Ντανίλο Σπόλιαριτς να μπουν ξανά στην ομάδα. Θέλω τον Αλεσαμί. Χτες η πλήστη ήταν στην αποστολή. Και χρησιμοποιηθήκαν οι παραπάνω. Ας ελπίσουμε τώρα με τα play-offs να γεμώσει η ομάδα. Ναι, κοίταξε, στα play-offs για με τα ψήματα τελειώνουν. Για όλους. Διότι παίζουν όλοι μεταξύ τους. Μια λεπτομέρεια, ένα λάθος, τα πάντα μπορεί να κρίνουν το πρωτάθλημα. Όχι μπορεί να κρίνουν το πρωτάθλημα. Επειδή οι ομάδες ποιοτικά εν κοντά, εν τούτη αλήθεια. Δηλαδή, και εντός ο λόγος ίσως που και εμείς δεν ξεφύγαμε, διότι ποιοτικά είμαστε κοντά στις άλλες ομάδες. Δηλαδή βλέπεις ότι χτες η Ανόρθωση έχει πάρα πολύ ποιότητα, μεσοεπιθετικά κυρίως. Είναι φίλε, εννοείται. Και το Αποέλ σιγά σιγά στροφάρει. Και η ΑΕΚ ήταν για με, και ο Άρης είναι για με, και η Πάφος που να πάει έξω την άλλη εβδομάδα είναι πολύ καλή ομάδα. Άρα, γι' αυτόν τον λόγο που κάποιος εξεχωρίζει. Και εντός οι λεπτομέρειες στις οποίες κοιτάζουμε και βλέπουμε και εμείς, εντάξει, δεν είμαστε ούτε προπονητές, ούτε έχουμε το μάτι κάποιου προπονητή να σου πω ότι φταίει ακριβώς. Αλλά κάποιες λεπτομέρειες που βλέπουμε που μπορεί να παίξουν κάποιο ρόλο, είτε πέρσι είτε εναντίον σου. Είναι. Εντάξει. Νομίζω σε γενικές γραμμές τούτον είδαμε στο παιχνίδι χτες. Η ομάδα τέλειωσε το πρωτάθλημα την κανονική διάρκεια στο ΣΥΝ 7. Τι σου άφηκε η κανονική διάρκεια, ρε κότσο, μια και τέλειωσε τώρα το regular season. Τι σου αφήνει τούτη ομάδα. Βλέποντας τις 22 αγωνιστικές overall. Βλέπω προσπάθεια. Τούτον νομίζω ασυζητητή. Βλέπω μια προσπάθεια σχεδόν που ούλους. Είπαμε τούτον το πρόβλημα που εφάνηκε σε κάποια παιχνίδια φέτος, η διαχείριση, που νομίζω αν το διορθώσει το πράγμα να πιάσεις το πράγμα. Να πιάσεις. Είδα πολλές φορές αντίδραση. Χαρακτήρα που δεν ήσουν, όχι μετρός, ήσουν κακός. Επιάσεις το αποτελέσμα. Και χτες ήσουν κακός. Δηλαδή μετά το 35. Μετά το 35 ήσουν πολύ κακός. Μέχρι τουλάχιστον το 70-75 ήσουν κακός. Δεν ήσουν μετρός, ήσουν κακός. Δηλαδή χτες, εντάξει, δεν ξέρω το στατιστικό, αλλά πόσες φορές η Ανόρθωση πάτησε περιοχή. Δεν ξέρω. 20-30. Είναι αλήθεια, ρε φίλε. Είναι πραγματικότητα. Δηλαδή, έβλεπες το παιχνίδι ότι πήγαινε προς ανατροπή. Και αν πήγαινε. Έχαζες την ευκαιρία, ναι, με το Ζράντι, αλλά στο δεύτερο μήχρονο εκτός πηφάζει με το Ζράντι, έκανες κάτι άλλο. Τούτον όμως, σε συνάρτηση με το ότι χάνεις, το ότι πιάσεις τον πόντο στην ΠΑΕΚ, πόντος ποδά, πόντος ποτζή, νίκη στο 92 με την ΑΕΛ, νίκη με τον Ολυμπιακό, για μένα δείχνουν χαρακτήρα. Δείχνουν μια ομάδα που αρνείται να χάσει. Που αδιορθώσει εκείνα που είπαμε να σπέμε προηγουμένως, ενώ πιάμε. Κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Επειδή αρέσει και να παίρνω και ένα βήμα πιο πίσω. Πιένε τον Αύγουστο. Αν έρχομουν και λέει τον Αύγουστο ότι να τελειώσει το regular season 7 πόντους, που δεύτερο ήταν που ανάπης. Νομίζω όχι μόνο εγώ. Ήταν να πιάσεις ψυχίατρο. Όχι μόνο εγώ. Ήταν να πιάσεις ψυχίατρο και να του πεις ότι δεν είναι καθόλου καλά. Και όχι μόνο για τους απολυτονιστές, οποιασδήποτε ομάδα σου πάω. Ναι. Να ρωτούσες το ίδιο θα σου λάβεις. Άρα το γεγονός ότι χτες το γήπεδο είχε, σίγουρα είχε 4,5, είχε 5,5, 6,5, δεν ξέρω πώς είχε. Νομίζω πρέπει να κάνουμε μια αναφορά για τον κόσμο. Ναι, η μαζική παρουσία, συγκινητική προσπάθεια. Εκτός εντός γήπεδου ήταν συγκλονιστική. Εγώ προσωπικά συγκινήθηκα. Φανταστική.
Και νομίζω ότι τον βοήθησε και την ομάδα να μπει με τη δύναμη που μπήκε, με την ορμή που μπήκε στο γήπεδο. Συγκινήθηκα εγώ, βλέπω τον Απόλλωνα συσπηρωμένος, την ομάδα, ενωμένος, κόσμος. Ξέρεις, τούτη είναι η μεγαλύτερη νίκη του Τσόρνιγκερ και των παιχτών του. Τούτη είναι η μεγαλύτερη νίκη. Είδαμε το και τώρα έναν άρθρο που ευκήγε τώρα για τους οργανωμένους μετά το παιχνίδι. Εν τζαμέ να στηρίξουν την ομάδα. Κοτσό, αν δεν στηρίξουμε την ομάδα τώρα, δεν ξέρω πότε να την στηρίξουμε. Ειλικρινά που σου λέω. Αν δεν τους στηρίξουμε εμείς, ποιος είναι να στηρίξεις. Να σου πω κάτι. Είπα σου και πριν ένα δευτερόλεπτο. Η μεγαλύτερη νίκη του Τσόρνιγκερ και των παιχτών του είναι που στις 26 Φεβράρι του 22, με τα όσα προηγήθηκαν πέρσι τον Μάιο Μοντρόν που χάθηκαν το πρωτάθλημα, με τα όσα έγιναν το καλοκαίρι στην Ευρώπη, καταφέραν, εσυσπηρώσαν τον κόσμο, έφεραν τον πίσω στο γήπεδο και είναι στο σύν 7 από δεύτερο. Εντάξει. Και επειδή η ομάδα έχει δύο εβδομάδες να δέρει, και επειδή εξεκίνησε η αμφισβήτηση, και επειδή είναι να βγουν οι καραόλοι, εντάξει, και εμείς καραόλοι δεν είμαστε, την άλλη εβδομάδα μας την Πάφο, πρέπει να είναι πιο μαζική η παρουσία. Διότι για μένα πρέπει να δείξουν τους παίχτες ότι εμείς δεν σταματούμε δευτερόλεπτο να το πιστεύουμε. Δεν πρέπει να σπρώξουν τους παίχτες. Δεν πρέπει να ξεκινάει η πίεση που μιλούν «Μα να το πιάσει ο ένας και να το πιάσει ο άλλος». Πειράζει, ας μιλούν. Ας φκένουν τα δημοσιεύματα το έναν πίσω από το άλλο. Ακούσαμε τα πάντα. Εχθές μίλαν κάποιος στο ράδιο, ένας δημοσιογράφος, δεν χρειάζεται από όνομα, λέει «Ο Απόλλωνας δεν έχει χαρακτήρα. Δεν έχει νοοτροπία». Μα ξέρεις τι σημαίνει. Δεν έχει νοοτροπία, λέει. Κόψε το πέναλτι άλλο στο 97. Περασμένη εβδομάδα δεράμε στο 92 και πριν δύο εβδομάδες δεράμε στο 90 πάλι. Εδώ σκεφτούν να είχαμε νοοτροπία, δεν είναι πανάγει. Και οι άλλοι που έχουν νοοτροπία και είναι 7 και 8 πόντους που κάτω είναι πρώτα φαβορεί. Καταλάβες. Εν τώρα η ώρα. Και ο Απολλωνίστας που να παίξει τζέτζινος μάππαν που λάλλουμε. Έπαιξε νεχτές και πρέπει να συνεχίσει να παίζει και πρέπει όλοι να συσπηρωθούμε κοντά στην ομάδα. Εντάξει, λάθη, για να τελειώνουμε το τζαμπάμε στα comments, λάθη έγιναν, γίνονται και θα γίνονται και θα γίνει. Πάντα. Από όλους. Αλλά η δουλειά μας εμάς είναι πάει στην κερκίδα. Να τους κουντούμε για το σήμα. Και κοφτεί με να είναι. Θέλασαι ο Τσόρνιγκερ, θέλασαι ο Αυγουστή, θέλασαι ο... Ποιος θέλεις να σε είναι, με κοφτεί. Πάμε στα comments και πολλά. Φίλος ο Μάριος, καλησπέρα αδερφιά, καλησπέρα φίλε. Ο φίλος ο Μιχάλης, κρατούμε τον βαθμό. Ο Μάριος δίπλα στην ομάδα όλοι για να επιτευχθεί ο στόχος. Εννοείται Μάριε μου τούτο το πράγμα. Ο Τζον, καλησπέρα Λάνια, μόνο από όλο συνεχίζουμε δυνατά. Έμα σταματά τίποτε. Ο Μιχάλης... Εξαιρετική αποκρούση στο πέναρτι. Εξαιρετική αποκρούση στο πέναρτι. Παναγιώτης λέει, γιατί είχα δίκιο ρε, αμέσως να μου πεις την ανόρθωση δεύτερη. Σε βαθμία λέει από Elche Ajax το πλήν 7 και στους 8 η ανόρθωση. Άρα σωστά που είπα. Μαρίνο λέει βάζει το Real Pani μου να βάζει στην Τριβάνη. Μαρίνο μόνο ήταν μεγάλη ευκαιρία, αλλά για το βάλει θα πέντε μέσα. Είναι ο Άρης στους 36. Νομίζω ήταν η ΑΕΚ. Ναι, αμέσως να πεις ότι είναι ανόρθωση. Στέλιος λέει κανεί μουρμουρά δίπλα στην ομάδα, δεν παίζουμε μόνοι μας. Όντως δεν παίζουμε μόνοι μας, παίζουμε πολλά ποιοτικούς αντιπάλους. Όχι μόνο νεχτές. Βέβαια φίλε. Μαρίνος είχαμε ευκαιρία με το Αλπάνης 30, δεν κάνουμε λάθος, ένες σκοτώσαμε το παιχνίδι και κινδυνεύσαμε, όντως ένες το τελειώσαμε, τον που είπαμε πριν. Τούτον το βαθμό θα πάρουμε, λέει, πρωτάθλημα, λέει ο Μιχάλης. Τεράστιος Γιωβάνοβης μας οδηγεί προς τον τίτλο, στήριξε στην ομάδα μόνο του, λέει ο Τζον. Ο Ανδρέας στήριξε στην ομάδα, είμαστε στο σύν 7, μεγάλο πρόβλημα εχθές η απόδοση είναι ΑΙΟΚ και Κολ. Μας έπιασαν το κέντρο και δεν μπορούσαμε να ανασάνουμε σε κάποια φάση. Ο Χάμπος κάτι νόμιμο έπρεπε να μπει στο ημίχρονο. Εντάξει, ό,τι μας έπιασαν το κέντρο νομίζω μετά από κάποια φάση έπιασαν μας το. Θεωρώ ότι το οφείλεται και στον που πάμε και για το call. Πρέπει σιγά σιγά να μπουν και άλλοι παίχτες στην εξίσωση και μέσα στο χώρο του κέντρου και έχουμε ποιότητα. Είναι μόνο ο Χάμπος φίλε Ανδρέα που ναι να μπορούσε να μπει πιο γλυωρά και συμφωνώ και πάσε τούτον αλλά υπάρχουν... Είτε λέγεται Χάμπος, είτε Τζουμ, είτε Σπόγιαριτς. Υπάρχουν παίχτες οι οποίοι μπορεί να βοηθήσουν σε αυτή τη θέση. MVP του προαθλήματος λέει ο Ιωάννοβιτς, συμφωνείτε. Ρωτάω Μάριος Κότσο, συμφωνείς. MVP ως τώρα ο Ιωάννοβιτς. Εννοείται για ο προαθλήμα, για... Που λες το σημαίνει εσύ για μας. Για την ομάδα μας. Για μας νομίζω ναι, ο πιο σταθερός. Εγώ να βάλω μαζί του και τον Ισρα Κόλ και τον Ροπέρ. Συμφωνώ.
Και οι τρεις εννοείται διακριθέντες. Ναι, μιλούμε τώρα για τον MVP, λέει. Για μένα... Και οι τρεις έδειξαν μια σταθερότητα. Ότι είναι κριτικά λίγο να πω. Όταν παίζουν τούτοι παίχτες... Και αντιθέτως όταν δεν παίζουν. Εντάξει, ναι. Αντρέας λέει, μην ξεχνάτε στην παρούσα φάση, η Ανόρθωση είναι στα καλύτερα της και ο Απόλλωνας πάρα πολύ είναι τεφορμέ. Η Ανόρθωση είναι στα καλύτερα της, όντως. Ναι, νομίζω 10 παιχνίδια ή 3, δεν κάνω λάθος. Εντάξει, κάνουν και γίνονται επίθεση τους, έτσι. Και έχουν και ποιοτικούς παίκτες. Ο Απόλλωνας, ναι, περνά μια περίοδο τεφορμαρίσματος. Θεωρώ ότι τον πρώτο γύρο μπορεί να παίξαμε ένα καλύτερο ποδόσφαιρο από το δεύτερο. Όμως είσαι πρώτος, παραδόξος, όχι παραδόξος. Το που θέλω να πω είναι το εξής. Μπορεί να παίξεις καλύτερα τον πρώτο γύρο παρά το δεύτερο, αλλά στο δεύτερο γύρο ανοίξεις παραπάνω διαφορές από όσες που είσαι στον πρώτο γύρο. Κατάλαβες, θα μένει το παράδοξο. Στήριξη, τίποτα άλλο λέει ο Γιώργος και συμφωνώ. Το πρώτο ημίχρονο ο Άρτα περιορίστηκε σωστά, μόνο στη φάση του γκολ χάθηκε το μαρκάρισμα. Μιλώ για πρώτο ημίχρονο, Μάρια μου. Εντάξει, ο πρώτο ημίχρονο νομίζω ευκήγε σωστά και η πίεση προς ψηλά, ναι, και περιόρισε την ανόρθωση. Εντάξει, τα μαρκαρίσματα στον Ουάρτα είναι και μομφία το παιχτή που έξει στο δεξιμπάκ. Όταν μιλούμε μαρκαρίσματα στον Ουάρτα και περιορισμός του Ουάρτα ή του κάθε Ουάρτα, είναι όλοι αμυντικός μηχανισμός. Νομίζω να μπορούσαμε να περιορίσουμε λίγο καλύτερα. Τούτη είναι άποψη μου. Γερμανός το έκαμε, λέει, στην ομάδα φέρεμε πίσω και πρέσαρεμε πίσω από το κέντρο μετά το 2-0. Εντάξει, ήβραν πάρα πολλούς χώρους, Αντρέα μου. Εγώ νομίζω ότι να ήταν καλά να είμαστε λίγο πιο compact, να οι γραμμές μας να λίγο πιο κοντά, να μην το δούμε τόσο πολύ. Να είμαστε πιο συμπαγείς. Εδώ κάνουμε πάρα πολύ χώρο στην αριστερή πλευρά της ανόρθωσης. Εδώ κάνουμε τους χώρους να επιτεθούν και αμέ που ήθελαν να επιτεθούν. Τους... Ναι, πού τα δούτους. Ο Σραντι εδώ και άλλη ενέργεια που τραγούν πήγαιν, ο λέει ο Μάριος και ο Νταμπό. Εγώ, για μένα νομίζω ο Νταμπό φάνηκε λίγο πιο έτοιμος πως Ράντι. Σε θέμα ανετοιμότητας... Και όμως εφανήκαν ότι είναι στο... Είναι ευκαιρία το παιχνίδι της Τετάρτης να μπουν μια μέσα. Που το έφεραν και κουβέντα, και παίρνουν μια. Το κουβέντα, να μπουν μέσα, να πάρουν παραπάνω λεπτά, να είναι πιο έτοιμοι. Είναι και υποτιμό το παιχνίδι της Τετάρτης, αλλά με το να βάλεις το Σράντι και τον Νταμπό, νομίζω έδειχνεις ούτε υποτίμηση ούτε κάτι του εναντίον. Αντιθέτως, νομίζω δείχνεις και εσύ σαν ομάδα ότι έχεις ποιότητα. Το ότι έχεις ποιότητα νομίζω θεωρείται δεδομένο. Αν δεν έχεις ποιότητα θα σου στεφτά πόντους από δεύτερο. Βίτο λέει χωρίς να είμαστε προπονητές και χωρίς να θέλουμε να κρίνουμε τον προπονητή. Μόνο ένα είναι σίγουρο ότι ο Κολ ήταν στα καλά. Το παιχνίδι θα ήταν 4-0 στο ημίχρονο. Εντάξει, ναι, ο Κολ φίλε νομίζω θέλει ξεκουράσει. Τετάρτη να σπούν αν είχα έναν παίχτη το οποίο να θέλω να ξεκουράσω να είναι ο Κολ. Ο Κολ και ο Χαμάς. Ναι. Και ευκαιρία να μπουν μέσα. Τζουμ, Ντανίλο, Αλεσαμί. Να ξαναμπούν στην ομάδα με τους τραυματισμούς τους και τούτοι. Κώστα, γεια σου Κώστα, μου ελπίζω να είμαστε η μοναδική ομάδα που μπήκε στο συνεφτά και η μοναδική ομάδα που το χάσει στο τέλος. Όλα είναι πιθανά, φίλε. Εμείς θα είμαστε για μένα, στηρίζουμε. Αν αξίζει σε κάποιον άλλον να το πιάσει, ας το πιάσει. Φίλος ο Μιχάλης, ευκαιρία ημέρο, μιλάμε με Πάφο. Όχι Μιχάλη μου ακόμα. Αν και είπα σου, εγώ πιστεύω να παίξω την Κυριακή. Εν το λογικό να παίξω την Κυριακή, να βγουν καθαρά Δευτέρα. Τι? Να βγουν καθαρά Δευτέρα. Όχι, επειδή έχουν και κύπελλον. Όχι, εντάξει, να βγουν καθαρά Δευτέρα μισή μέρη. Να μην αξίζει να παίζουμε κύπελλον την Τετάρτη, να το παίξουμε Παρασκευή, ρε. Ο Νικόλας λέει, παιδιά, προσωπικά, δίπλα από το κολ, θέλω τον Σπόλιαρη, τον Ιόκ δεν με πείθει από τότε που παίζει, χάνουμε το κέντρο. Εντάξει, εμένα, και εμένα αρέσκει ο Σπόλιαρης, ο Ιόκ νομίζω έχει τρεξίματα, φίλε. Με την Πάικ νομίζω που ήταν okay. Ήταν καλός, ναι, με την Πάικ. Με την Πάικ νομίζω ήταν πολύ καλός. Που παίξαν και στόπερ, παίξαν και... Και με την ΑΕΛ που παίξαν στόπερ ήταν καλός. Ο Πίσης λέει ο Νικόλας, όπως είπα, δεν είχε βοήθεια στο Μαυρίας. Κάθε ένα λεπτό πήγαινα στον εναντίον ενός και δεν έβλεπα βελτίωση της κατάστασης. Μα νομίζω είπε το και ο προπονητής του, ότι αφήκαμε τον καλύτερο, ίσως ένα από τους καλύτερους παίχτες στον εναντίον ενός, να πηγαίνει συνέχεια στον εναντίον ενός. Και είναι λογικό, δηλαδή πρέπει να περιορίσεις κάποιους παίχτες. Και υπάρχουν παίχτες με ποιότητα σε διάφορες ομάδες, σε διάφορες θέσεις. Για παράδειγμα, ένας που είναι ο Αρτά που έπρεπε να βρεις. Ναι, ναι. Τρόπο. Σαββίνος, σου φάνηκε πως υπήρχε μια δόση άχους και νευρικότητας από τους παίχτες. Επίσης, Νταμπός, Ράτι φάνηκαν επηρεασμένοι από την αποχή. Στα επόμενα παιχνίδια είναι πλήρης ομάδα και να ανέβουν και άλλοι ποδοσφαιριστές, θα βελτιωθεί η ομάδα μας. Δυστυχώς, ρε φίλε, φτάσαμε στα πλέος για να πούμε ότι που ακόμα η ομάδα είναι full, αλλά σχεδόν είναι πλήρης. Ναι, αλλά δάμε που στέλνεις. Αλλά δάμε που τους στέλνεις. Δάμε που βράζει το σίδερο. Δυστυχώς, ενώ σου άποψε δεν τους είχες στα προηγούμενα παιχνίδια. Έφκαλες αλλά... ένα γύρο με 10 τραυματίες κάθε εβδομάδα και στο σύν 7 ρε κότσο. Είναι η πραγματικότητα. Τώρα έχεις τους, θέλεις τους,
και πρέπει να σε βοηθήσουν και τούτοι να πιάσεις τους πόντους που χρειάζεται να πιάσεις το πράθλιο. Παναγιώτη, Παναγιώτη μου, μπορεί να μας αρέσει στο τέλος όπως ήταν τα πράγματα, αλλά ο πόντος είναι πολύτιμος, όλοι κοντά και θα έρθει στο τέλος αυτό που θέλουμε. Ο πόντος είναι υπερπολύτιμος όπως ήρθε, διότι μπορούσε κάλλιστα αυτή τη στιγμή να είσαι στους 5 και στους 6 αντί στους 7 και στους 8. Φίλος ο Νικόλας, έχουμε θέμα και διαχείρισης όπως είπατε με το ΑΠΟΕΛ. Προηγηθήκαμε ανόρθωση δύο φορές και στα τρία παραλίγο να χάσουμε. Ναι, είναι. Από ΑΠΟΕΛ ανόρθωση, εγώ βάλω και την ΑΕΛ τον πρώτο γύρο. Κάτι που παραδέχτηκε είναι ο προπονητής στη διάσκεψη τύπου τότε. Φίλος ο Παναγιώτης, όλοι κοντά στην ομάδα, ο καθένας ό,τι μπορεί. Μα τούτο δείχνουμε, ρε φίλε. Και ο κόσμος, όπως είπα, και εντός και εκτός. Και ο φίλος ο Παναγιώτης είναι εκείνος που έκαμε το πανό με το τσόρνικερ. Μα έκαμε ακόμα έναν για το κόλ. Ναι, κάτι έτσι νομίζω. Όλοι κοντά στην ομάδα. Το κάθε τι. Το κάθε τι παίζει το δικό του ρόλο. Ο κόσμος θα δω και στην ομάδα την έξτρα όθηση που χρειάζεται. Ξέρεις τι σημαίνει τούτο, ότι ο κόσμος θα δω το προάθλημα. Ναι. Μα κοιτάξτε, αν δεν το πιστέψουμε εμείς, αν δεν βοηθήσουμε εμείς, αν δεν στάθουμε ένα σπίτα εμείς, οι υπόλοιποι περιμένουν στη γωνιά να μας το πιάσουν, να το ξέρεις. Καλησπέρα Λεβέντες, λέει ο Μάριος. Καλησπέρα Μάριε, απαιτεί στήριξη, δεν πρέπει να τα βάζουμε κάτω. Ένα μεγάλο μπράβο στον κόσμο μας, συμφωνώ απόλυτα. Τούτον είναι το μήνυμα, ότι πρέπει να στηρίξουμε την ομάδα και ότι ο κόσμος που πιέσει στο γήπεδο και πρέπει να συνεχίσει να πιένει στο γήπεδο αξίζει πολλά μεγάλα συγχαρητήρια, γιατί έδωκε την όθηση της ομάδας, δεν που σου είπα πριν, να μπει μέσα σαν οδοστρωτήρας τα πρώτα λεπτά. Όχι στην αμφισβήτηση, λέει ο Ανδρέας, καθόλου φίλε, το εναντίον, στήριξη στην ομάδα και πίστη για να φτάσουμε για που θέλουμε στο τέλος. Για το κύπελλο θα κάνουμε podcast. Φίλε μου, δυστυχώς καθημερινές είναι πολλά δύσκολο για podcast. Προσπαθούμε εντός τα παιχνίδια του προαθλήματος, αλλά στο κύπελλο νομίζω είναι πάρα πολύ δύσκολο. Να το σχολιάσουμε όμως το Σαββατοκύριακο, μετά το παιχνίδι με Μπαφ. Ο Τζον, όλοι οι δρόμοι οδηγούς του αφιακούν την άλλη εβδομάδα, ευκήκαν οι ημερομηνίες στο play-off. Νομίζω ακόμα, Τζον, ότι όλοι οι δρόμοι οδηγούς στην Μπαφ, τούτον εξυπακούεται. Καλησπέρα, λέει ο Πέτρος. Εχθές έχασαμε μια μάχη, τον πόλεμο όμως θα τον πάρουμε εμείς. Ποτέ δεν το πιάσαμε πριν τα play-off. Κάμετε λίγο υπομονή μας στο ΣΥΝΕΦΤΑ, έχετε επίσης στην ομάδα, στο Γερμανό και στο τέλος δεν θα χάσουμε. Όσο για κάποιους προπονητές του Facebook που μουρμουρούσαν, όποιος αντέχει στο τέλος να μείνει, όποιος δεν αντέχει να μην ασχολείται από όλο θρύλος πρωτάθλημα. Κοιτάξτε, νομίζω κανένας φίλε δεν το πιάσαμε πριν τα play-offs και τούτο φαίνεται που τις βαθμολογίες και τις διαφορές. Και πόσο μάλλον φέτος που βλέπουμε ότι... Κοιτάξτε, να δούμε την ομάδα μας και να μην ασχοληθούμε με άλλους. Ο Απόλλωνας εμπήκε, κατά πολλούς, ο Απόλλωνας είχε την καλύτερη ομάδα του 17-18, την καλύτερη ομάδα που είδαν. Πρόσεξε, όχι την καλύτερη ομάδα του προαθλήματος, καλύτερη ομάδα που είδαν. 17-18, συμφωνείς? Συμφωνώ, είπα σου το λίγο. Ποιες ήταν οι βαθμολογικές διαφορές τότε? Βαθμολογικές αντιδομένα. Μπήκες δεύτερο στα πλοίος. Πλην 2. Μπήκες δεύτερο. Τώρα είσαι στο ΣΥΝΕΦΤΑ. Όσο για τους προπονητές του Facebook, φίλε, έναν πράγμα έχω να πω. Να φύγουν το πληκτρολόγιο στην πάντα και να έρθουν στο γήπεδο και να στηρίξουν. Όλοι μας βλέπουμε ποδόσφαιρο, αρέσκει μας. Όλοι μας έχουμε μια απόψη, κάτι το οποίο θεωρούμε ότι μπορεί να πει λιγότερο καλά από κάτι άλλο. Όμως η δουλειά μας πάει στην κερκίδα, να στηρίζουμε. Και όχι να υποσκάπτουμε τους παίχτες και τους προπονητές μας. Όλοι είμαστε απολλονίστες. Ναι, κανένας δεν περισσεύει. Και εννοείται εντό που είπες πολλές φορές, γίνεται όταν νικάς να είσαι καλύτερη ομάδα και ύστερα από τρεις μέρες αν παίξεις και χάσεις να είσαι ισχυρότερη. Να σου πω κάτι. Αν το βάλει ο Αλπάνης στο 3-0, εντάξει, ήταν να λέει αν όλοι ο Απόλλωνας είναι η καλύτερη ομάδα στην Κύπρο με διαφορά, θα το πιάσει υπερπατητός. Έχουμε εντούν την νοοτροπία. Σαν Κύπροι φιλάθλοι, όχι... Σαν Μεσογειακή ρε, βάρτε την Ελλάδα μέσα, βάρτε την Ιταλία μέσα, βάρτε την Ισπανία μέσα, όλοι. Δυστυχώς, κρίνουμε εκ του αποτελέσματος. Να σου πω κάτι, και να δέρναμε, και χτες να το βάλει ο Ζραντί, και να το βάλει ο Ζραντί στο 86-87 πότε ήταν, εγώ ήταν να σου πω πολύ για τη διαχείριση. Επάνω κάτω ήταν να πούμε. Η ανάλυση στο δικό μου μυαλό τουλάχιστον ήταν ανίδια. Και έτσι πρέπει να είναι. Γιατί δεν είναι δοκάρι μέσα, είμαστε οι καλύτεροι δοκάρι, έξω είμαστε οι χειρότεροι. Ο Άντρας ήταν κομβικό τον κολ στο πρώτο ημίχρονο. Θεωρώ θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε καλύτερα την κατάσταση εκεί και να μην δεχτούμε τον κολ. Φύγαμε επίθεση, χάθηκε μπάλα, δεν κάναμε φάουλ, μας βρήκαν ανοιχτούς, καλή νύχτα. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, φίλε. Λάθη γίνονται και τα γκολ μπαίνουν που λάθη. Δηλαδή και εσύ τον γκολ που βάλε στο Αλπάνη ήταν που λάθος του Χριστόφη. Λάθος γύρισμα πίσω, έβαλε το. Έτσι είναι. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ο Μαρίνο λέει: ομάδα ήταν αγχωμένα το 2-1. Έπρεπε να συνεχίσουμε να πιέζουμε την άμυνα της ανόρθωσης και δεν χάνονταν το τρίποντο. Ήταν ένα καλό μάθημα για τα play-off. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Συνεχίζουμε δυνατά. Συμφωνώ ότι ούτε είναι κακό να μιλήσει καλού. Μπορούν να μάθουν πάρα πολλά παίχτες και προπονητές που το χτεσινό παιχνίδι.
Και όντως να βαθμούμε πιο δυνατοί που το πράγμα, είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν μας σκοτώνει. Και ότι δεν μας σκοτώνει μας κάνει πιο δυνατό, λέει η ρίση. Εν τούτο λέει να μας σκοτώσει ρε φίλε. Εντάξει, διαφορετικά όμως είναι τα δεδομένα της ψυχολογίας αν έπαιρνε το πέναρτι. Πάμε για ο διπλός τύμπαφο, λέει ο Μιχάλης. Εννοείται Μιχάλη μου. Στέλιος, μόνο και μόνο που η ομάδα αρνείται να χάσει ό,τι έχει νοοτροπία, επίσης και οι τερματοφύλακες δίνουν προαθλήματα, θυμίζει τον Τεκράριο Φαβιάνο. Συμφωνώ απόλυτα, οι τερματοφύλακες και οι άμυνες φίλε διούν τα πρωταθλήματα και φάνηκε σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Τον που λες για τον Τεκράριο Φαβιάνο, εγώ να θυμηθώ και τον Άλες Βαλόσκι που είχαμε το 2006 με τεράστιες αποκρούσεις. Νομίζω πιο καθοριστή ήταν με τον Εθνικό. Και με την Ομόνια μες στο γασιπί, πόσα έπιασε. Με τον Εθνικό επειδή ήταν και λύσεις αγωνιστικές. Ο Μάριος ξεκαθαρίζει ότι μιλάει για όλες τις ομάδες για τον Γιωβάνοβιτς. Θεωρείς τον Γιωβάνοβιτς τον MVP του προαθλήματος τώρα. Νομίζω ακόμα έχει δρόμο, θεωρώ. Έχει δρόμο ακόμα. Είναι από τους καλύτερους, στο δικό μου μυαλό, καλύτερος που φυλάκα στην Κύπρο αυτή τη στιγμή. Ναι, νομίζω έχει άλλο. Νομίζω και για πάρα πολύ κόσμο. Ο Φαβιάνο φέτος είναι στα καλύτερα του. Ο Σκουφέ τώρα... Τώρα αρκεύκε και ανεβαίνει και εκείνος. Για την άλλη συζητώ. Ο Λόρια είναι καλός θερματοφύλακας. Νομίζω κάνουμε και καλύτερες χρονιές. Άρης, ΑΕΚ, Πάφος. Με τον Άρη νομίζω ο Βαν Άλβες. Ο Βαν Άλβες. Εντάξει. Ο Γιαννάκης λέει ήρθε ο καιρός και πάλι το γαλάζιο. Μακάρι φίλε, μακάρι. Ο Παναγιώτης, αν και είμαι εναντίον της κριτικής στους παίχτες μας, ο Κόλε χτες δεν ήταν από τους καλύτερους. Ο Μαυρίας όμως ήταν πολύ καλός σε σχέση με τις προηγούμενες εμφανίσεις. Ο Κόλ φίλε είναι τον που είπαμε. Για μένα είναι παιχταράς, για μένα είναι ίσως ο κορυφαίος παίχτης του Απόλλωνα φέτος, όμως έμπορει ο άνθρωπος κάθε παιχνίδι. Και το ότι είπε ο Παναγιώτης, είμαι εναντίον της κριτικής. Εμείς τόση ώρα, στην ουσία είναι κριτική που κάνουμε. Αλλά εμείς τον που θέλουμε είναι τον το πράγμα που λαλούμε να μας πει σε καλό. Δεν νομίζω να έχει κάποιον που κάνει την κριτική Κοτσο. Για να βγει σε κακό. Εκτός που τον μηδενισμό, ένα άλλο. Όχι, κοιτάξτε. Ένα άλλο θέμα. Το να βλέπει εκείνον που λέεις καλόπιστα είναι ένα θέμα. Το να μηδενίζεις. Το να μηδενίζεις τον άλλο, ένα άλλο. Και πολλοί μες στο Facebook που βρίζουν παίχτες και προπονητές και χρησιμοποιούν χαρακτηρισμούς. Ο ένας είναι έτσι, ο άλλος είναι άλλος πώς. Να μην ξεχνούν ότι τούτοι οι άνθρωποι έχουν τους το συν 7. Εντελώς διαφορετικό είναι το πράγμα. Έτσι. Πάμε στην Πάφο για το διπλό, λέει ο Μιχάλης. Ο φίλος ο Πέτρος. Ναι, έκαω πίσω, sorry, Πέτρο. Ροπέρος και ο Βάνοβις Κόλλη πιο σημαντική για μένα ως τώρα. Είναι το που είπες και εσύ, ρε Μιχάλη. Φίλος ο Μιχάλης, ναι, πάμε για το διπλό στην Πάφο. Στήριξη στην ομάδα ο φίλος ο Πέτρος. Το πρωτάθλημα τώρα αρχίζει. Τώρα στα play-off φίλε και εγώ τον πιστεύω. Τον πουλαλούμε ένα μίνι πρωτάθλημα τώρα στην ουσία. Δεκαγωνιστικές, δεκαντέρπι. Η διαφορά είναι ότι σε σχέση με το άλλο κοτσό είναι ότι κερδίζοντας κάποιος μπορεί να τον ευνοήσουν και τρία αποτελέσματα και να αλλάξει δεδομένα. Είτε υπέρ του. Και θέλεις, θέλεις ρε κουμπάρε, δεν είσαι ένα δικαιο πόντους, είσαι 7. Είσαι 7, ναι. Είσαι 7. Έχει έναν καλό μαξιαράκι. Ο Μάριος λέει ότι χθες θύμιζε τις παλιές καλές εποχές μόνο από όλων. Όντως φίλε, χθες ήταν φοβερό. Ήταν φοβερό και το συναίσθημα. Ελπίζουμε να ζήσουμε παρόμοιες κερκίδες και συναισθήματα στα play-off. Νομίζω μπορούμε. Νομίζω μπορούμε. Αν το κάναμε μια φορά, αν το κάναμε είναι χθες, σίγουρα μπορούμε να το κάνουμε. Τελευταίες τρεις αγωνιστικές στο Τσίριον Κότσο. Και για μέ πρέπει ο κόσμος να... Και μπορεί να κρυθεί το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα, το πρωτάθλημα. Step by step όμως. Είναι. Επόμενη εβδομάδα στην Πάφο. Ελαλώσουμε βάση τι βλέπουμε τα προηγούμενα χρόνια. Αν νομίζω να το πια κάποια ομάδα. Ναι ρε εντάξει. Ακόμα Φεβράρισε. Μιλώ καθαρά βαθμολογικά. Ο φίλος ο Χρήστος, Σάββατο λόγω Καρναβαγιού. Μάλλον Δευτέρα λέει ο Μάριος, γιατί παίζουμε Τετάρτη στην Κύπελλο. Ναι, νομίζω να παίξουμε Τετάρτη Σάββατο φίλε. Θεωρώ ένα λάθος. Εγώ πιστεύω Κυριακή. Τώρα να βάλουν την καθαρά Δευτέρα, εντάξει. Καθαρά Δευτέρα ο κόσμος είναι αργία και καθαρά Δευτέρα μπορεί να βολέψει απόγευμα. Εντάξει, οκ. Κώστας λέει δεν αφήσουμε τον προπονητή, αλλά μερικές φορές νομίζω κοιμάται λίγο πάνω στον πάγκο, ας τον κουντά κανένα να ξυπνά λίγο πιο γλυκό. Εντάξει ρε φίλε, κοίτα, εχθές η διαχείριση δεν ήταν, νομίζω δεν ήταν σωστή, όμως που την άλλη, τούτοι παίχτες και τόσο προπονητής, έφερα μας το συν 7. Και ό,τι πρέπει να κάνουμε, τούτο που έγραψα στη σελίδα μας στο Facebook, ότι πρέπει να γίνει αυτοκριτική. Πρέπει, ναι. Και που τον προπονητή, και που τους παίχτες, και που μας. Μα νοήτε ρε φίλε.
όπως είπε και εσύ αν το έβαλε ο Ζράτη, δεν έπρεπε εμείς τώρα καλή ώρα να κάνουμε podcast, τσούλαμε λίγα, λαδέραμε π.χ. αδέρναμε 3-2, ότι είμαστε οι καλύτεροι τούτο. Αν έβαλε τον κόλο Ζράτη και έπιανε στην νίκη, ναι, να λαλούσες τα λάθη. Ότσο μου, τράνω παράδειγμα το παιχνίδι με την άλλη τον πρώτο γύρο. Που το είπε και ο ίδιος ο προπονητής. Ήρθαμε και μιλούσαμε και λέγαμε τα πράγματα τα οποία χρήζαν το είπε και ο ίδιος ο Τσόρνικερ. Ότι έκαμε άθλια. Ναι, ήταν είπε το ίδιος ότι δεν έκαμε καλή διαχείριση. Και ζήτησε συγγνώμη ο άνθρωπος. Και φαίνεται ένας άνθρωπος έξυπνος, ένας άνθρωπος ο οποίος ζουλεύει και είναι το πράγμα φαίνεται στο γήπεδο. Εντάξει. Γι' αυτό και είμαστε στο σύννεφτα. Όμως, τι να βλέπω να πούμε, θετικά και αρνητικά. Είναι. Παναγιώτης, ο Νεγιώκης ήταν εκτός του χρόνου, λέει, λόγω της Ουκρανίας. Εντάξει, φίλε, επηρεάζει το να ξέρεις, για παράδειγμα, ότι η οικογένειά σου, οι περιουσίες σου, οι φίλοι σου, το σπίτι σου, σε κίνδυνο, όντως, είναι ό,τι πιο εύκολο. Το παιχνίδι χάθηκε στο κέντρο, λέει, ο Αύγουστος τέλειωσε, τώρα είμαστε στην 7 με πολλές επιστροφές και πιστεύω θα είναι πιο έτοιμη ομάδα. Θα είμαστε όντως πιο έτοιμοι, γιατί δύσκολη συνέχεια. Να έχει παραπάνω επιλογές ο προμονητής. Πάμε, και αρχιάς το επόμενο. Ναι, ο φίλος ο Ηλίας, καλησπέρα παιδιά, ορισμένοι συνοπαδοί μας. Μας τα έβλεπαν όλα μαύρα από την περασμένη αγωνιστική. Έβλεπαν και τη διαφορά να ψαλιδίζεται στο συν 3 πριν τα play-off. Είμαστε στο συν 7 και επιτέλους να πάψει αυτή η ισοπεδωτική κριτική. Μπράβο, Ηλία μου. Τούτο ρε φίλε, ακριβώς. Όχι μηδενισμός. Κοίταξε να σου πω, τούτη την νοοτροπία θέλουμε, τούτη την νοοτροπία θέλουμε να καλλιεργήσουμε. Θέλουμε τον κόσμο να είναι όξυπνος. Θέλουμε κάποιον να, ξέρεις, να τρώει ό,τι του ταΐζουν οι εκάστοτε διοικήσεις των ομάδων. Όμως όχι στην ισοδοπαιδική κριτική, όχι στον μηδενισμό. Πόσο μάλλον για μια ομάδα που στο συν 7. Επειδή είμαστε στο συν 7, δηλαδή, για όνομα του Θεού. Αν είμαστε στο πλήν 7, δεν μπορεί να γίνει. Ο Στέλιος λέει, αδέρφια, μόνο ο Ζράντι θα μπορεί να είναι αντικόλ μαζί με Χάμπος σαν δίδυμων παίχτες που ξέρουν να κυκλοφορούν και την μπάλα. Εντάξει, ναι, κοίτα, εμπιο μπαλαδόροι τούτοι που είπες, φίλε. Υπάρχουν και παίχτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Όπως, για παράδειγμα, ο Ντανίλος Πογιαρής που είναι πιο αμυντικό γεννής, με παραπάνω τρεξίματα, πιο aggressive παίχτης. Έχουμε τον Τζον που στα δικά μου μάθηκε ένα ερωτηματικό, πραγματικά. Είναι ερωτηματικό, δεν ξέρω τι να περιμένω. Αν πρέπει να περιμένω κάτι και τι να περιμένω. Που έναν παίχτη, ο οποίος έπιανε το Κοπ Αφρικά, θεωρώ ότι πρέπει να περιμένω κάτι. Για τα play-off. Είναι. Ο Φιδίας λέει το πρόβλημα της ομάδας είναι ότι δεν σκοτώνουμε τα μάτς, ενώ προηγούμαστε σβήνουν οι μηχανές και δίνουμε δικαιώματα με τους παίχτες πίσω επιβάλλεται να το αλλάξουμε και αυτό θα γίνει πιστεύω από όλο θρύος πρωτάθλημα. Είναι νομίζω συνοψίζει τις απόψεις μας ο Φιδίας και συμφωνούμε. Εντάξει, μιλάει για τον Μαυρίαν και τα προβλήματα που του έκαμε ο Βάρτα, λέει ο Γιώργος. Εντάξει, έκαμε του προβλήματα. Όμως θεωρώ ότι δεν ήταν θέμα μόνο Μαυρία, φίλε. Δεν είχε ούτε και στρίγματα. Προσωπική άποψη, λέει ο Ανδρέας, η ομάδα στηρείται ηγέτη στη μεσαία γραμμή οχτάρι. Φίλε μου, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν ηγέτες, οι παίχτες προσωπικότητες. Ένας που τούτους είναι εκτός που το κολ, που είναι στη μεσαία γραμμή. Είναι και ο Ζραντί, ο οποίος επιστρέφει. Είναι και ο Νταμπό που επιστρέφει. Είναι και ο Ρομπέρ στην αμήνα. Ο φίλος ο Ανδρέας τα μιλά. Για οχτάρι. Για το κέντρο. Αποκλειστικά για το κέντρο. Εντάξει. Οι παίχτες του κέντρου. Δεν ήξερα αν μπορεί ο Τζουμ να βοηθήσει. Και ο Χάμπος ένας παίχτης που να μπορούσε σίγουρα να βοηθήσει. Χτες ήταν στον Παγκό, βοήθησε πολλά τα προηγούμενα παιχνίδια. Τζον, γιατί δεν κάνουμε φάουλ σκοπιμότητας. Φάμε πολλά γκολ που απλά μπορούσαμε να κάνουμε ένα φάουλ, να πιάσουμε μια κάρτα και να τελειώνει η φάση. Ζω για να πνέω για γκολ μας από τη στιγμένη φάση. Γιόν μου, αν βάλουμε γκολ από τη στιγμένη φάση, κάτι περίεργο θα σημαίνει. 22 αγωνιστικές δεν έβαλαμε γκολ από τη στιγμένη φάση. Απίστευτο. Για τα φάουλ σκοπιμότητας, να σου πω μόνο ένα παράδειγμα που ίσως εκόστησε πρωτάθλημα. Από ΕΛ Απόλλων 2015, τελευταίο λεπτό, κερδίζει φάουλ τα ΠΟΕΛ και δεν πιένει να σταθεί ένας πάνω από τη μάπα. Χτυπά το, βγάλει σέντρα, βάλει μας το μωράι και χάνουμε το πρωτάθλημα βασικά. Σε ένα παιχνίδι μπορεί να κερδίσουμε, διότι ο κύριος Στράτος έδωκε φάουλ πάνω, που τσουμπάρα μεταξύ και μόνος του απολύτει να σκοράρει. Λεπτομέρειες. Αν μπορώ να σου βρω 100 λεπτομέρειες. Του που είπαμε ρε φίλε, ένα διαιτητικό λάθος, ένα εσύ να κάνεις η ομάδα λάθος, τα πάντα. Ο Γεράσιμος, ο κόσμος να μείνει κοντά στην ομάδα μας, είναι 7. Ακριβώς. Όχι στο πλήν 7. Απόλλων θύρος προάθλημα, είναι ακριβώς τούτο το πράγμα. Απόλλων Λίμας, όλοι υπάρχουν αδυναμίες, αλλά είμαστε στο συν 7, όλοι μαζί κοντά στην ομάδα, να μην χαρούν εκείνοι που μας καραδοκούν, να χάσουμε, να δείχνουμε ποιος είναι ο Απόλλωνας
Για μένα, φίλε, είναι σημαντικό η ομάδα να μείνει ενωμένη, συσπηρωμένη ο κόσμος κοντά. Και είναι μόνο τα βαθμολογικά δεδομένα. Και να σας πω και κάτι, και στο πλήν 7 και στο πλήν 17, σαν οπαδί το ίδιο καθήκον έχουμε. Εν ανάγκη να περιμένουμε το συν 7 για να είμαστε κοντά. Ναι. Υπάρχει ένα κόσμος ο οποίος επήρε να σώσει την ομάδα το 2004 στο Παφιάκο. Υπήρχε ένα κόσμος που βούραν την ομάδα στην 8η θέση. Ανθρώποι οι οποίοι εγώ θυμώ πήγαιναμε παιχνίδια του δεύτερου γκρουπ που ήταν τρία γκρουπ, δηλαδή στο δεύτερο γκρουπ δεν έπαινες ούτε πάνω ούτε κάτω. Το πιο αδιάφορο γκρουπ. Το τι χειρότερο, δεν υπήρχε λόγος. Το πιο βαρετό. Το πιο βαρετό. Από όλο τέλος πρωτάθλημα λέει ο Κωνσταντίνος, ξυπνάτε όντως, πρέπει να ξυπνήσουμε παίχτες, προπονητές και οπαδοί να κουντήσουμε 10 αγωνιστικές εμείς. Τα μακριά κοντά έγιναν κοπέλια. Δεν έχει, τα ψήματα τελειώνουν. Φίλος ο Πέτρος να το απαντήσει εσύ. Θα κόβει κάποιον guest με τον Απόλλωνα. Φίλε, προσπαθούμε για έναν guest. Θα είμαστε κοντά σας σύντομα. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε, να φέρουμε κάποιον παίχτη παλέμαχον ίσως να μας μιλήσει. Ο Βίτο, το πιο σημαντικό για μένα είναι να μείνουμε μακριά από τα δηλητηριώδη άρθρα γνωστών αρθρογράφων που στόχων έχουν τη δημιουργία προβλημάτων στον κόσμο μας. Ξεσηκωνούμαστε όλοι και κλείνουμε τα αυτιά μας σε κακοπροαίρετους νεοκαθρίτες με πένες δημοσιογραφίες. Όντως. Κοιτάξτε φίλε, να σου πω, ο καθένας έχει κριτήριο, βλέπει, διαβάζει, ακούει, αντιλαμβάνεται πλέον. Και ξέρει και ποιους να ακούει και ποιους να πιστεύει. Οι δημοσιογράφοι είναι για μέ, κάποιοι που γίνουν εξυπηρετούν όντως συμφέροντα, κάποιοι που γίνουν πάλι λέουν την άποψη τους. Ο καθένας έχει νομίζω το κριτήριο. Νομίζω τον που βλέπω, ας πούμε, τουλάχιστον τον τελευταίο καιρό, ότι ο Απολλωνίστας πλέον αρκεύει και κλείει τα αυκιά του. Νομίζω βοηθά και η θέση στην οποία βρίσκεται η ομάδα, αλλά γενικά νομίζω η νοοτροπία που πρέπει να αλλάξει είναι εκείνο που είπαμε πριν. Δεν γίνεται κερδίζω, είμαι στον ουρανό, χάνω, είμαι στο πάτωμα. Η ομάδα ίδια είναι. Οι παίκτες ίδιοι είναι. Θέλουμε βελτίωση σε κάποια πράγματα. Εννοείται. Θέλουμε. Έχουμε αδυναμίες. Μα όλοι. Υπάρχουν αδυναμίες. Αν δεν είσαι αδυναμίες, είναι να ζουν προαθλητής τώρα. Μα έχουν αδυναμίες και άλλοι. Ακριβώς. Και ίσως αυτό πιο χτυπητές που σένα. Γι' αυτό που είναι και 7-8 πόντους που κάτω. Για να ναι. Κάτι πρέπει να κάνουμε παραπάνω λάθος. Που τους γαλακτικούς. Oh, sorry, μιλάς για ποιους μιλάς, για εμάς. Για διάφορους. Αντάξει. Έχουμε να βάλουμε με γαλακτικούς. Δυστυχώς, αυτά έχω να κάνουμε. Μέχρι στιγμής. Να το πεις πάντως. Εντάξει ρε φίλε, αντέχω, πώς είναι ώρα. Και βάλει λέει ο Βίτο δαμέ, ο άλλος γράφει μας κάθε μέρα, ξέρεις, να το πιάνε περπατητή. Εκλείσαν το Ζινετίν Ζιντάν του Ολυμπιακού Λευκοσία και να τους οδηγήσει στο πρωτάθλιο. Οκ, εντάξει. Γιαννάκης Ιωάννου, ο ηγέτης που θα κάνουμε διαφορά είμαστε εμείς. Η πιο μεγάλη μεταγραφή, φίλε, του Απόλλωνα θα είναι ο κόσμος του και θα είναι η μέρα που θα επιστρέψουν οι οργανωμένοι στο γήπεδο. Θα τρέμει γη και θα τρέμουν όλοι. Φέρτε το φανούρι, λέει ο Μάριος. Μα φίλε, ο φανούρις και νίκη μιλά κάθε μέρα. Να το φέρουμε εμείς να μας πει τα ίδια. Ο Στέλιος, μπράβο στους παλέμαχους που δίνουν το σύστημα. Όντως, είδαμε πολλά βίντεο και από το Apollo Retro, που είναι εξαιρετική δουλειά που κάνουν ο Άθος και ο Κώστας. Και είδαμε σήμερα και ένα post του παλέμαχου αμυντικού της ομάδας μας, του Φιλίππου, το οποίο πραγματικά, όντως, δίνουν το σύστημα, δείχνουν ότι είναι παίχτες σημαίες, προσωπικότητες και φτιάχνουν μπροστά, δάμε που πρέπει. Ο Μάικ, καλησπέρα. Μπαίνει στην εξίωση Τζον Κεντά. Τώρα που είναι αρκεί από την καραντίνα, ο καιρός να το δούμε. Ήρθε με μεγάλες περγαμινές, όλοι παφιακό. Είναι ακόμα ένας παίχτης που δεν είδαμε και περιμένουμε να το δούμε και τότε. Ναι, αδειό. Στέφανο, φέρτε το πικέ, λέει και έχω πολλά ρωτήσεις για κάτι επιλογές του. Να το φέρω, αλλά ρωτήσεις. Να ρωτήσεις όμως και για εκείνους που φέρουν τους καλούς τους παίχτες. Όχι για το πικέ, τον κάθε πικέ, εντάξει. Διότι δεν είναι ώρα τώρα να πιένουμε πίσω, είναι ώρα να πιένουμε μπροστά, ενωμένοι, μονιασμένοι, γιατί τούτο έχει σημασία. Και είναι ονόματα. Πας στη φανέλα, ή ποιος είναι διοίκηση, ή ποιος φέρνει τους παίχτες, ή ποιος είναι προπονητής. Είναι το σήμα. Και όποιος δεν το καταλαβαίνει τον το πράγμα, ένιωθε τον Απόλλωνα σαν ιδέα. Γιατί ο Απόλλωνας είναι ιδέα. Για μας, είναι ιδέα. Εμείς επέρναμε εκεί πέδω και επί Φρίξου Σαβίδη, και επί Φρέντι Τζον Πολ, και επί Γιώργου Παυλίδη,
και επί Νίκου Κύρζη. Εντάξει, πιο παλιά πήγαινα και επί Ντίμη Κύρζη. Εμείς δεν είμαστε τόσο, τόσο παλιά, αλλά θα πιένουμε ανεξαρτήτως. Έτσι, έτσι είναι και έτσι πρέπει, έτσι πρέπει να το αντιλαμβανόμαστε. Εμείς το έτσι αντιλαμβανόμαστε. Ο Μάριος λέει όταν με τόσα προβλήματα είμαστε στο ΣΥΝΕΦΤΑ, τότε κάτι κάνανε οι άλλες ομάδες λάθος και εμείς σωστά. Το πρωτάθλημα δεν είναι μόνο τα τελευταία 10 παιχνίδια, από όλο θρύλο ζούλα λέει. Μαρία μου, το πρωτάθλημα δεν είναι 10 παιχνίδια, έχεις απόλυτο δίκαιο. Είναι 32 αγωνιστικές και πρέπει να είσαι αξιοπρεπής, σωστός σε όλες. Εν και γίνεται κάποιος εξύπνησε στα μέσα και λέει εντάξει τώρα πάω να κάνω ένα πιο πρωτάθλημα. Και μόνο που τα μέσα που ξεκινά πρωτάθλημα, που είναι αρχή. Είναι. Και οι ladies ήρθα χτες λέει ο Νικόλας, όντως, νομίζω το οικοδόμημα του Απόλλωνα ξυπνά και είναι πολλά μεγάλο επίτευγμα μετά τα περσινά γεγονότα του Μαΐου και του Καλογερκού Κότσου. Το γεγονός ότι... Τα μεγαλύτερη νίκη του Απόλλωνα νομίζω. Το πράγμα. Η πιο μεγάλη νίκη. Όπου και ο τελευταίος άπιστος οπαδός επίστεψε ότι αυτή η ομάδα μπορεί να πάει απρόθυμα. Είδες το χτες. Πάσω και προχτές, πήγαμε στο Μακάριο και λέει ασούτο. Αν δεν επίστευκε ο κόσμος, δεν θα έρχονταν, ξέρω εγώ, 800 πώς ήρθα στο Μακάριο. Τρίτη νύχτα, κανένας δεν θέλει να πάει στο Αχαρό Μακάριο. Αν δεν πιστεύει ότι είναι να πιάσει κάτι. Τούτη είναι η πραγματικότητα. Χτες που σχεδόν 2 ώρες πριν το παιχνίδι ήταν ουρές έξω. Ήταν ουρές ο κόσμος, ναι. Φίλος Ηλίας, είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε με τρίποντο στα play-off, τότε θα καταλάβουν οριστικά οι υπόλοιποι ότι κάθε εβδομάδα αυτοί παίζουν με την πλάτη στον ήχο και όχι εμείς. Ακριβώς, φίλε. Λία μου, κάθε εβδομάδα που κερδίζεις, οι πιθανότητες των υπολείπων μειώνονται. Ξεκάθαρα. Ό,τι θέλεις κάνουν, θέλεις κερδίζουν και εκείνοι, οι πιθανότητες τους μειώνονται. Απλά μαθηματικά. Ένεση, δηλαδή τα ψέματα είναι το που πάμε, τελειώνουν. Είναι. Πρέπει μπορεί να πεις εν 30 βαθμοί, αλλά λίγο στεύκουν τούτο. Πρέπει όμως και εσύ να βελτιώσεις κάποια πράγματα, να έχεις καλή απόδοση στο μεγαλύτερο μέρος, να έμπωσε όλη τη διάρκεια των παιχνιδιών, για να μπορέσεις να πιάνεις τους πόντους. Έτσι είναι. Ούτε 10 λεπτά, ούτε 35. Και αν παίξεις 35 στο επίπεδο που παίξεις χτες, τα υπόλοιπα πρέπει να κάνεις σωστή διαχείριση. Εάν δεν έχεις προβλήματα. Δεν είναι αυτή η φάση που να πληρώσεις. Χτες να το πληρώσεις. Όχι στο βαθμό του να χάσεις. Εγώ λαλώ σου πει στο βαθμό να χάσεις. Εντάξει, και θα σου πω και κάτι. Να με σου κάνω spoil. Αλλά μπορεί να χάσεις μες τα play-offs. Παίζεις 10 παιχνίδια. Μην τέρπεις. Μπορεί να χάσουν κι άλλοι όμως. Καταλάβες. Την κίνη που σε βρουν όπως είπε ο Ηλίας δεν είναι εσύ. Μα εδαμέ που και εντέχνος το πούμε πιο πάνω βίντεο κάποιοι δημοσιογράφοι. Αντί να λένε ότι παίζει ο άλλος με την πλάση στον τοίχο που είναι 7 πόντους που κάτω και 8, παίζει εσύ. Να δει κάποιος ουδέτερος και να νομίζει ότι εσύ είσαι στο πλην 7. Ναι, μα και κάποιες αντιδράσεις του κόσμου μας όμως. Να μην τα σύρνουμε όλα πάνω στους άλλους. Άρα κότσο. Τέκειος είναι η κανονική διάρκεια, η ομάδα είναι πρώτη. Συν 7 έναν καλό προβάδισμα. Καλό μαξιλαράκι. Καλό μαξιλαράκι. Αλλά για να διατηρήσεις τον μαξιλαράκι νομίζω πρέπει να μπούμε στα play-offs ξεκινώντας με μπάφον στο παφιακό καλύτερο δυνατόν τρόπο. Με νίκη. Εννοείται. Διότι λέει και ο Τζόνας με βελτιωθώ για ζέρνο. Δηλαδή που φτάσαμε μόνοι πόντε έχουν σημασία και όχι εμφάνισης. Έστω και μισό μηδέ ρε φίλε, εννοείται. Μισό μηδέ ρε, μισό μηδέ. Όπως την τελευταία φορά ρε, μηδέν ένα. Ναι, ναι. Να οδεχτείς μηδέν ένα. Δεν να οδεχτείς να μην αγαπάς. Και στο 90 πάλι δέχομαι. Δύσκολα να... Και στο 90 πάλι δέχομαι. Και μόνο στήριξη λέει ο Τζον και συμφωνούμε. Στήριξη από τον κόσμο και δουλειά που τους παίχτες και τους προπονητές. Να βελτιώσουμε τις αδυναμίες μας και να συνεχίσουμε. Άτσι, ας μας βοηθήσει ο Θεόν το πιάνει το Μάι. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε όσους μας άκουσαν, όσους συμμετείχαν στη συζήτηση. Ανανεώνουμε ραντεβού για το επόμενο Σαββατοκυριακό. Για πότε ακριβώς δεν ξέρουμε, γιατί ακόμα το παιχνίδι δεν ορίστηκε. Ο κόσμος να αγκαλιάσει προσπάθεια να στηρίξει τους παίχτες. Ο δρόμος είναι μακρύς. Η ομάδα είναι πρώτη. Και ελπίζουμε η ομάδα να μπλε. Μπλε το δικό μας το μπλε. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Έγινε, καληνύχτα. Bye bye.